Να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου και Οθωμανολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρίδο, και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε καιρό να το πούμε για την ακρίβεια από την εποχή που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτό δεν το θυμόμουν, ομολογώ. Να που σας το θύμισα, γιατί ήσασταν χαρακτηριστική φυσιογνωμία και σας θυμόμουν από τότε. Άριστα από τότε. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Πάμε σε αυτό το οποίο βρίσκεται μπροστά μας και έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται και να δούμε πόσο ουσιαστικό είναι αυτό το οποίο μπορεί να ξεδιπλωθεί, αυτό το οποίο θα πρέπει να αναμένουμε. Και θα ρωτήσω και εσάς το ίδιο που ρώτησα, τελευταία ερώτηση, τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Προπαρασκευαστική, διερευνητική, τι ήταν αυτό που είδαμε σήμερα στην Άγκυρα, τι καταλάβατε, ποια είναι η δική σας ανάγνωση? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση που έχουμε βαπτίσει το κρέας ψάρι και προχωράμε. Προχωράμε προς ποια κατεύθυνση πλέον? Έχουμε στις 18 δεδομένη τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, εκεί τι περιμένουμε? Περιμένουμε μια επανάληψη του καλού κλίματος του Βίλνιους. Θα συνεχιστεί αυτό μέχρι τότε που έχουν ορίσει ίσως Νοέμβριο, ίσως Δεκέμβριο, στη συνάντηση κορυφής που θέλουν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη σύμβολο για τους Τούρκους και για την τουρκική δημοκρατία, η οποία 29 Οκτωβρίου θα γιορτάσει 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε τουρκική δημοκρατία γεννήθηκε στη Σελάνικη, όπως λένε, Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και ουσιαστικά θεσμοθετήθηκε ως νέο κράτος 29 Οκτωβρίου του 1923, πλην 100 χρόνια τώρα. Όμως, 100 χρόνια, μια παρένθεση, και συνεχίζεται αμέσως μετά με τον Κεμάλ Ατατούρκ να μην υφίσταται στα περισσότερα δημόσια κτίρια πλέον. Μικρή παρένθεση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και εγώ να βάλω ένα αστεράκι εδώ. Εκείνο το οποίο αναμένω είναι εθνικιστικός λόγος σαφώς, εκεί γύρω στις 29 Οκτωβρίου, εκείνες τις μέρες. Μία αγιοποίηση του Κεμάλ, αλλά σε μια οπτική του Ερντογάν, και ταυτόχρονα τοποθέτησή του στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Πώς γίνεται αυτό, το ξέρουμε στην ιστορία. Αποθεώνουμε ένα ιστορικό πρόσωπο και μετά το θέτουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, γιατί ήδη ο Ερντογάν διοικεί περισσότερα χρόνια από ό,τι διοίκησε ο Κεμάλ και θέλει να είναι στην τουρκική ιστορία ο κομβικός άνθρωπος μετά τον Κεμάλ, ο οποίος αντικαταστήσει τον Κεμάλ για το επόμενο Γιουζίλ, τα επόμενα 100 χρόνια, όπως λένε. Τώρα, δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει η εξής αντίφαση στην Τουρκία. Καλό κλίμα στο Βίλνιους, τέλος πάντων, λεκτικά τουλάχιστον. Μετά, εθνικιστικός λόγος στην επέτειο του Ατίλα στην Κύπρο. Είδαμε για τα γεγονότα στην Πύλα. Στη συνέχεια, εθνικιστικός λόγος προχθές για τη Σμύρνη. Και αναμένω κι άλλο ένα εθνικιστικό λόγο όταν θα γίνει τις συνομιλίες 29 Οκτωβρίου. Πέραν τούτου, θα μου επιτρέψετε να προτάξω εδώ τη νομική μου δικηγορική ιδιότητα, πέραν της ακαδημαϊκής τώρα που μιλάμε για τα θέματα της Τουρκίας. Στα νομικά, πρωτίστως, παίρνουμε τα δεδομένα. Τι έχουμε για να μπορέσουμε να συνάγουμε ένα συμπέρασμα ή να πάμε σε ένα διατάφτα. Η Τουρκία έχει κάνει άρση του Κάζους Μπέλι? Όχι. Η Τουρκία, μια χώρα του ΝΑΤΟ, έχει φύγει ως στρατός κατοχής από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κύπρο, που κατέχει παράνομα? Όχι. Έχει γίνει ακύρωση σε μία από τις δύο συμβαλόμενες πλευρές, δηλαδή την Τουρκία, προκειμένου του τουρκολιβικού μνημονίου. Έχει ουσιαστικά παραιτηθεί του αφηγήματος του Μαβί Βατάν, της Γαλλίας Πατρίδας. Σταμάτησε να αποκαλεί τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες, τουρκική εθνική μειονότητα? Όχι. Άρα λοιπόν, το ότι απλώς σταμάτησαν οι παραβιάσεις, δηλαδή δεν έχουν σταματήσει τελείως, δεν είναι στη συχνότητα που γινόντουσαν. Και επειδή βαπτίσαμε το κρέας ψάρι, εκόντες άκοντες, ότι πρέπει τώρα να τα βρούμε, δεν σημαίνει ότι έχουν εκλείψει οι αιτίες εκείνες που έχουν κάνει την Τουρκία να θεωρείται αναξιόπιστη και αναθεωρητική. Σε κάθε περίπτωση, όπου και να οδηγήσουν αυτές οι συζητήσεις ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν δύο σύγχρονες χώρες. Αυτό είναι ένα έργο που το έχουμε δει και στο παρελθόν πολλές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς, όπως το λέτε πολύ σωστά με την εμπειρία σας. Εκείνο το οποίο λοιπόν θα πω ως νομικός πάλι εδώ πέρα σήμερα, είναι ότι έστω ότι πήγαμε στη Χάγη και βγαίνει μια δικαστική απόφαση κάποια στιγμή, ποιος μας εγγυάται ότι η Τουρκία θα την τηρήσει? Το ερώτημα είναι,
υπάρχει ένας διεθνής αστυνομικός, ένας διεθνής δικαστικός επιμελητής, ο οποίος θα την επιβάλλει. Θα μου πούνε κάποιοι, ναι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είδαμε πώς του συμπεριφέρθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η ενεργική δύναμη, μιλώντας στην πύλα. Είδαμε που γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων ότι στα ψηφίσματα του ΟΗΕ αναφορικά με την Κύπρο. Άρα λοιπόν δεν έχω στατιστικά κανένα στοιχείο πρακτικά να πιστώ ότι η Τουρκία θα τηρήσει στο μέλλον επιτρέψτε την όποια απόφαση της. Επιτρέψτε μου και με αυτό θα κλείσουμε με την απάντησή σας. Δύο από τα θέματα που αναφέρατε συζητήθηκαν σήμερα. Το ένα είναι η Κύπρος. Το έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες και στην press conference ο κύριος Φιντάν. Από εκεί και πέρα γνωστοποιήθηκε ότι συζητήθηκαν και διεθνείς ζητήματα όπως η Ουκρανία και η Λιβύη. Δυσκολεύομαι να φανταστώ τι μπορεί να συζητήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Κατανοώ απόλυτα και φαντάζομαι τι θα μπορούσε να συζητήθηκε για την Λιβύη. Δεν ξέρω τι προέκυψε από αυτού. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Μετά το Μαβί Μαρμαρά το 2010, το οποίο ήταν το καράβι το οποίο σταμάτησαν οι Ισραηλινοί και ερχόταν από την Τουρκία για να φτάσει στην Γάζα και υπήρξε το διπλωματικό αυτό επεισόδιο και η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. 1,5-2 χρόνια αργότερα ξεκίνησαν κάτω από το τραπέζι μυστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για να επανέλθουν σε μια κανονικότητα οι σχέσεις των δύο χωρών και ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν μπροστά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών από πλευράς Τουρκίας ήταν ο κύριος Φιντάν. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά για να φτάσει τελικώς να μπει το νερό στα βλάκια και να επανέλθουν οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μέσω των διάβλων των μυστικών υπηρεσιών σε αυτό που έχει φτάσει σήμερα πλέον να αποκαλείται κανονικότητα μεταξύ των δύο χωρών. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ικανό, ένα θετικό, ένα αισιόδοξο σημάδι για το ότι αυτή τη φορά μπορεί να δούμε να προχωρούν διαφορετικά οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με δύο όχι διπλωμάτες. Γεραπετρίτης Φιντάν. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Είναι και η ίδια γενιά. Το 67 γεννημένος ο Γεραπετρίτης και δικηγόρος Πειραιά, εδώ πέρα συναδελφός μου πρωτίστως, και το 68 ο Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν είναι του δόγματος, όπως είπατε σωστά, των μηδενικών συγκρούσεων. Εκείνο το δόγμα που έλεγαν και οι Οθωμανοί και υιοθέτησε με άλλη σύγχρονη γλώσσα ο Κεμάλ, η ειρήνη στο σπίτι, η ειρήνη στον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά με ποια έννοια? Με την έννοια τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου. Δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση όταν ο Χακάν Φιντάν, όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ευχαρίστησε για την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών στη σύγχρονη τουρκική ορολογία, αλλά το αποκάλεσε με την Οθωμανική ορολογία. Είναι σαν ο αντίστοιχος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να παραλάβανε το Υπουργείο Εξωτερικών και να έλεγε: παραλαμβάνω το οφίκιο των θεμάτων εξωτερικών υποθέσεων. Κάπως έτσι, δεν μας φαινόταν περίεργο. Αυτό έκανε ο Χακάν Φιντάν, που έδωσε το στίγμα. Έχουμε ακούσει κάτι κοντινό και από Έλληνα υπουργό πάντως. Ισχύει, όντως. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό ανέφερε ο Χακάν Φιντάν και είναι σαφώς του δόγματος των μηδενικών συγκρούσεων και σε αντίθεση με ότι μπορούν οι περισσότεροι από τους τηλεθεατές από την ιστορία που γνωρίζουν να πιστεύουν για τους Τούρκους, οι Τούρκοι, ναι μεν μπορεί να κάνουν επιδρομές ιστορικά, να είναι ένας πολεμικός λαός, αναθεωρητικός λαός, ναι, νομαδικός αρχικά κτλ. Όμως στα πλαίσια της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής, η λογική τους ήταν να κατακτούν ανέμακτα και να περνάνε τα συμφέροντά τους ανέμακτα. Αυτό το ξεχνάμε στην ιστορία, στεκόμαστε μόνο στις μάχες και στους πολέμους. Γι' αυτό το λόγο, σε αντίθεση με συναδέλφους που εκτιμώ βεβαίως, αλλά έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ακόμα ότι επίκειται σύγκρουση, εγώ δεν θεώρησα ποτέ ότι θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, διότι η Τουρκία μπορεί να καταφέρει αυτά που θέλει ή προσπαθεί να καταφέρει αυτά που θέλει ανέμακτα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ότι από καταπατητής του διεθνούς δικαίου βρίσκεται ισότιμος συνομιλητής με τον τιτλούχο, δηλαδή με αυτόν που έχει τους ιστορικούς τίτλους από τις διεθνείς συμβάσεις, την Ελλάδα, να συζητάει η Τουρκία ισότιμα. Άρα λοιπόν από αυτό και μόνο κερδισμένη. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε και το επόμενο διάστημα, γιατί το θέμα αυτό ανοίγει για τα καλά, νομίζω, και θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό και τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ θερμά.